Κύριε Σοφιάνα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι λέει? Κοιτάξτε τώρα, οι πολιτικές ευθύνες είναι δεδομένες και γίνονται μεγαλύτερες όσο γίνεται προσπάθεια να κουκουλωθούν, να κρυφτούν. Μιλώντας για τη συγκεκριμένη δολοφονία, για το γεγονός δηλαδή ότι μια ναζιστική εγκληματική συμμορία διασχίζει τρεις χώρες, φτάνει στην Ελλάδα ανενόχλητη, δολοφονεί, δεν μπορεί αυτό το γεγονός να κρυφτεί πίσω από μια συζήτηση περί οπαδικής βίας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για μια οργανωμένη μετακίνηση, την οποία τη γνώριζε η ελληνική αστυνομία, άρα και η ελληνική κυβέρνηση. Και μάλιστα ο κύριος Οικονόμου, επειδή ξέρετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν συνηθίζει να ζητά παραιτήσεις. Όμως εδώ τα πράγματα είναι εξόφθαλμα. Ο κύριος Οικονόμου ήταν υπουργός αθλητισμού. Ξέρει τι σημαίνει η Δυναμό Ζάγκρεπ. Ξέρει τι σημαίνουν οι σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί με συγκεκριμένες συμμορίες. Σύμφωνα με τον κύριο Κατσαφάδο εδώ, δεν είχαν ενημερωθεί γι' αυτό. Ακούστε. Μπορεί και αυτό να είναι ένα θέμα συζήτησης. Αλλά σας λέω εγώ λέω ότι υπάρχουν όλα τα δεδομένα που δείχνουν ότι αυτή η δράση, η συγκεκριμένη συμμορία ναζιστών, η οποία έχει επιδείξει τις απόψεις της, τις αντιλήψεις της, την ναζιστική της ιδεολογία και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, αλλά και με την λατρεία του για το τάγμα Αζόφ του κυρίου Ζελένσκι, γιατί έχουν και πολιτική χρειά, ξέρετε, οι δολοφονίες. Όλα αυτά τα δεδομένα υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτά δεν τα αξιολογεί, δεν τα αξιοποιεί, δεν προλαμβάνει. Και δεν προλαμβάνει μια κυβέρνηση η οποία είναι ικανότατη σε προλήψεις. Είναι ικανότατη δηλαδή να στέλνει μια κλούβα να φυλάει τις λαμαρίνες του κυρίου Μπακογιάννη ένα χιλιόμετρο από τον Περισσό, στο πάρκο Δρακόπουλου, να στέλνει δύο κλούβες και πυροσβεστικά για να κάνουν έξωση σε μια γυναίκα στα Πατήσια, αλλά δεν μπορεί να στείλει μια κλούβα όταν εδώ και μέρες έχει ανακοινωθεί ότι θα δοθούν τα εισιτήρια διαρκείας της ΑΕΚ και προσπαθεί να στρέψει τις ευθύνες μιλώντας για οπαδική σύγκρουση. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στις πολιτικές ευθύνες που δεν κρύβονται όσο και αν προσπαθούν και συνοδεύονται από μια συνολικότερη αντίληψη, την οποία μπορεί να καταλάβει και ένας κόσμος πολύ περισσότερος, αν θέλετε, από συγκεκριμένα γεγονότα. Δηλαδή, έχεις μια ικανότητα όταν ο λαός μας διεκδικεί, όταν παλεύει, όταν προσπαθεί να βρει το δίκιο του, και έχεις μια ανικανότητα της αστυνομίας όταν δρούν ανενόχλητες ομάδες συγκεκριμένες ή όταν θέλουν να ξεσπιτώσουν κόσμο ανά την Ελλάδα με τις δημεύσεις ή με τις προληπτικές απεργοκτόνους νόμους στους οποίους ψηφίζουν. Κύριε Σιμόπουλε, αυτά είναι συμπεράσματα πολιτικά που πρέπει να βγουν και τα οποία δεν κρύβονται όσο και αν προσπαθεί ο κ. Σιμόπουλος να μιλήσει για τις ΠΑΕ και για τις εταιρείες στις οποίες δίνουν εκατομμύρια στις ΠΑΕ και τους χαρίζουν και χρέη. Οι τόνοι να σταματήσουμε κι εμείς να είμαστε μέρος αυτής της οπαδικής αντιπαράθεσης. Τέλος, συμφωνώ. Προς το παρόν, δώστε εντολή να ελέγχουν τα αυτοκίνητα των μαχαιροκρατών που διασχίζουν την Ελλάδα. Προς το παρόν, δώστε αυτή την εντολή. Να ελέγχονται τα αυτοκίνητα από μαχαιροκράτες που διασχίζουν την Ελλάδα.